Αγαπητά παιδιά, για την τέλεση του αγιασμού με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Κάθε χρόνο που τελούμε τον αγιασμό, διαβάζουμε την ευαγγελική περικοπή που ακούσατε προλίγου. Ίσως θα την ονομάζαμε, εάν δεν γνωρίζαμε το θεολογικό της περιεχόμενο, την σημασία της, μια περίεργη ευαγγελική περικοπή, ένα περίεργο επεισόδιο που αφορούσε τον ίδιο τον Χριστό όταν ήταν 12 ετών και πήγε μαζί με την Παναγία, τη μητέρα του, στα Ιεροσόλυμα, όπως συνήθιζαν όλες οι οικογένειες των Ισραηλιτών τότε να πηγαίνουν για να εορτάσουν το Πάσχα. Φαίνεται ότι ήταν μεγάλη ομάδα που πήγανε μαζί από την Ναζαρέτ και γι' αυτό όταν έφυγαν δεν παρατήρησαν μέσα στην μεγάλη ομάδα ότι ο Χριστός έλειπε από την ομάδα επιστροφής. Σήμερα ακούμε πολλές ιστορίες που αναρτώνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή ακούμε στα μέσα ενημέρωσης ότι ξέρω εγώ χάθηκαν δύο κορίτσια και τα ψάχνει η αστυνομία, χάθηκε προχθές, έψαχναν τα παιδιά που χάθηκαν στο Τρόοδος. Τέτοια γεγονότα τα οποία συμβαίνουν στην ζωή μας, λέτε να ήταν το ίδιο που συνέβη με τον Χριστό. Βεβαίως είπα είναι μια περίεργη εντός εισαγωγικών ιστορία. Γιατί ο Χριστός δεν χάθηκε γιατί είχε κάποιο πρόβλημα με την οικογένεια, δεν χάθηκε γιατί έψαχνε άλλα πράγματα που μπορούσε, ξέρω εγώ, ένας νέος, ένα παιδί της εποχής εκείνης να πάει να ψάξει το παιχνίδι ή να ψάξει την διασκέδαση. Αλλά όταν τον βρήκαν οι γονείς, η Παναγία, η μητέρα του και ο Ιωσήφ, τον βρήκαν μέσα στο ιερό να ακούει τους περίφημους διδασκάλους που δίδασκαν τον νόμο του Μωυσέως. Δεν θα προχωρήσω πέρα από αυτό, απλώς μια σύγκριση θα ήθελα να κάνω σήμερα ενώπιον σας, λέγοντας ότι εσείς εδώ βρισκόσαστε στον νόμο, στον ναό της παιδείας. Θα σας ευχόμουν κι εγώ να χαθείτε όπως ο Χριστός, αλλά όχι παιδιά, αγόρια, κορίτσια, να χαθείτε όπως τα παιδιά που χάθηκαν στο Τρόοδος ή δυο ξένα κορίτσια που τα έψαχνε η αστυνομία για αρκετές μέρες, αλλά να χαθείτε στον ναό της μελέτης. Γιατί είναι έτσι που θα μπορέσετε να προοδεύσετε και να ανταποκριθείτε πρώτα-πρώτα στις δικές σας προσδοκίες για το πώς θα θέλατε εσείς να είσαστε μέσα στην κοινωνία αύριο που θα τελειώσει η παρουσία σας μέσα σε αυτό τον ναό της παιδείας. Γιατί εσείς πρέπει να έχετε στόχους υψηλούς, πρέπει να έχετε επιδιώξεις, πρέπει να υπάρχει η ευσεβής άμυλα μεταξύ σας, το ποιος θα διακριθεί ακόμα καλύτερα. Αλλά βεβαίως προσδοκίες έχουν και οι δικοί σας γονείς. Όταν του είπαν το Χριστό, όταν η Παναγία του είπε πώς χάθηκες και εμείς σε ψάχνουμε εδώ και τρεις μέρες, τους είπε δεν ξέρετε ότι πρέπει να είμαι εκεί που είναι ο ναός του πατέρα μου και εννοούσε τον Θεό τον ίδιο. Και εσείς πρέπει να πείτε στους γονείς σας, στους δασκάλους σας, δεν ξέρετε ότι πρέπει να είμαι στον ναό της παιδείας, από εκεί που θα
λάβετε τις γνώσεις, τις αναγκαίες, είναι το γνωσιολογικό κομμάτι, αλλά βεβαίως και εκεί που θα λάβετε την μόρφωση του χαρακτήρα, να γίνετε κατεξοχήν άνθρωποι. Άνθρωποι με κεφαλαία, που σημαίνει ότι πρέπει να λάμψει από μέσα σας και η γνώση και ο χαρακτήρας και οτιδήποτε άλλο πρέπει να χαρακτηρίζει τον άνθρωπο σήμερα μέσα στην κοινωνία, για να αποφύγουμε τα χαμερπή κοιτάσματα και τα κυλιόμενα, τις κυλιόμενες κινήσεις, αλλά πρέπει να είμαστε όρθιοι. Όρθιοι για να μπορούμε να δούμε πρόσωπο με πρόσωπο τους γονείς, την κοινωνία, τους δασκάλους και όλους εκείνους που αγωνιούν για το δικό σας μέλλον. Και βεβαίως η πατρίδα θέλει να επενδύσει σε εσάς. Θέλουμε να πάρουμε μια πορεία που να ανταποκρίνεται σε αυτή την ιστορία και τον πολιτισμό του τόπου που μετράει χιλιάδες χιλιάδων ετών, και πάνω σε αυτές τις βάσεις έχει στηριχθεί όχι μόνο η δική μας παιδεία, αλλά και η παιδεία της ανθρωπότητας πάνω στις αξίες που καλλιέργησε το ελληνικό γένος με τη σοφία και όλα εκείνα τα οποία γνωρίζετε. Γι' αυτό θα ευχηθώ, κυρία Φυλακτού, θα ευχηθώ σε όλους τους συνεργάτες σας, καθηγητές, καθηγήτριες, εργαζόμενους, αλλά κατεξοχήν στα παιδιά που είναι αγόρια, κορίτσια, που φοιτούν σε αυτό εδώ το σχολείο, να έχετε καλή πρόοδο, και θα χαιρόμαστε πάντοτε να ακούμε για τις προτεύσεις και για την πρόοδο αυτού του σχολείου, που βεβαίως το γνωρίζουμε όλοι ότι αποτελεί ένα παράδειγμα προς μίμηση πάντοτε. Καλή δύναμη. Παρακάτατε την ευθεσία σας και η ερώτητα των λόγων σας μας δείχνουν το φως για να πορευτούμε